Λοιπόν, φίλες και φίλοι, περνούμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Κρανιδιώτης, είναι υποψήφιος στη Λακωνία και με το ποτάμι. Αγαπητέ Παναγιώτη, καλησπέρα από το ράδιο Άντελιν, από τα Κύθυρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Την αγάπη μου στα πανέμορφα Βάτικα, που τους έχω ιδιαίτερη αδυναμία και ιδιαίτερη αγάπη. Βεβαίως. Όταν λέω όμως Βάτικα, εννοώ ότι θα έπρεπε να έχουν ήδη κηρυχθεί πυρόπληκτη περιοχή, δεδομένου ότι ήταν καταστροφική η φωτιά. Να ξεκινήσω από εκεί το πρώτο σου σχόλιο. Ναι. Λοιπόν, αναφορικά με αυτό θα ήθελα να σας δώσω και μία είδηση. Χθες είχα μία επικοινωνία με στελέχη του Υπουργείου Υποδομών, που με ενημέρωσαν για το ιστορικό της όλης της περίπτωσης των Βατίκων και του λόγου της καθυστέρησης του γιατί δεν έχουν κηρυχθεί ακόμα πυρόπληκτα. Η αλήθεια είναι ότι έγινε άμεσα σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Πρέπει να έχουν κηρυχθεί τώρα, νομίζω, εδώ και μια εβδομάδα. Η υπουργική απόφαση αυτή τη στιγμή είναι στο γραφείο, νομίζω, του κύριου Μανιτάκη. Έχει περάσει ήδη από τον κύριο Χριστοδουλάκη και αναμένεται άμεσα να γίνει η κήρυξη των πυρόπληκτων περιοχών στην ουσία του Καλλικρατικού Δήμου, όχι του Καλλικρατικού, με συγχωρείτε, του Καποδιστριακού Δήμου, Ευβοιών, σε πυρόπληκτη περιοχή. Απλά η καθυστέρηση, να σας ενημερώσω, ναι, έχει γίνει γιατί υπήρχε ένα θέμα εάν θα κηρυχθεί ολόκληρος ο Καλλικρατικός Δήμος ή αν θα κηρυχθούν εάν θα κηρυχθεί ο Καποδιστριακός Δήμος, και μάλιστα υπήρχε και η πρόταση να υπάρξουν αεροφωτογραφίες ώστε να κηρυχθούν οι περιοχές, τα τοπικά διαμερίσματα τα οποία πλήγησαν από την πυρκαγιά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η πυρκαγιά δεν επηρέασε μόνο τα τοπικά διαμερίσματα του Μεσοχωρίου, του Αγίου Νικολάου και του Φαρακλού και του Λαχείου, τα οποία και της Νεάπολης, τα οποία πλήγησαν, αλλά έπληξε, στην ουσία επηρέασε όλη την τοπική οικονομία, οπότε θεωρώ ότι η κήρυξη όλου του Καποδιστριακού Δήμου Βιών σε πυρόπληκτη, την οποία αναμένουμε, νομίζω ότι είναι και η πιο σωστή απόφαση. Αγαπητέ κύριε Κρανιδιώτη, θα πρέπει να σου πω το εξής, ότι ήμουνα μία μέρα πριν την φωτιά, την έζησα από κοντά την όλη, αν θέλεις, κατάσταση εκεί. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ, έχουμε πάρει πολλές συνεντεύξεις, παρακολουθούμε το θέμα ανελιπώς από την πρώτη στιγμή με τον Τάκη εδώ και με το ραδιόφωνο, και είμαστε αρκετά ενήμεροι το θέμα και φωνάζουμε εγώ, μέσα από... Βρισκόμουν στην Αθήνα τη μέρα της πυρκαγιάς. Εγώ ήμουν εκεί και... όμως και έζησα τις δραματικές καταστάσεις εκεί, γιατί μιλάμε για ένα δράμα. Αλλά κατέβηκα αυτημερών, γιατί στην περιοχή διαμένει, στον Άγιο Νικόλα διαμένει ούτως ή άλλως και ο πατέρας μου, τα συγγενικά μου πρόσωπα, και κατέβηκα άμεσα να μπορέσω και εγώ να βοηθήσω όσο μπορώ. Ακριβώς. Την κατάσταση. Παναγιώτη, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχεις πολιτικά? Όχι, έτσι. Όχι, είναι η δεύτερη. Είναι η δεύτερη. Ήμουν υποψήφιος και στις εκλογές του Γενάρη. Μάλιστα. Με το ποτάμι. Είναι η δεύτερη φορά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι για μας η Λακωνία είναι ένας δύσκολος νομός. Αλλά θεωρούμε ότι μπορούμε σιγά σιγά να βοηθήσουμε κι εμείς να πάνε τα πράγματα καλύτερα, ιδίως στον τομέα της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, που θεωρούμε ότι είναι είναι μια πολύ σημαντική διάσταση όπου η Λακωνία έχει μείνει αρκετά πίσω. Μιας που μιλάμε λοιπόν για την ευρύτερη περιοχή Βατίκων και όχι μόνο για τη Λακωνία. Όχι μόνο, ας μιλήσουμε και για όλη τη Λακωνία. Ακριβώς. Αλλά εγώ θα ήθελα να μείνω όμως έτσι στην περιοχή των Βατίκων. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει πάλι ο βιολογικός, τα έργα. Ναι, είναι σε εξέλιξη, όπως είναι σε εξέλιξη και το... το έργο, το πολύ σημαντικό έργο Αγίου Φωκά, του δρόμου του Αγίου Φωκά, που πιστεύω ότι θα αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Ριζικά αυτά τα δύο έργα είναι έργα πνοής. Μάλλον εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα τρίτο, δεν ξέρω αν θα μου το πεις εσύ,
ένα τρίτο σε εξέλιξη έργο που πιστεύω ότι είναι έργο πνοής, για να μην σου πω εξίσου, το λάχιστο εξίσου όπως τα δύο που μου είπες. Αναφέρεστε στο... Αναφέρομαι λοιπόν στο σπήλαιο της Καστανιάς, στο δρόμο. Τον δρόμο, τον δρόμο που, την διάνοιξη του δρόμου που γίνεται προς το σπήλαιο της Καστανιάς. Καστανιάς μέσα από τον καινούριο δρόμο. Έτσι, μπράβο. Και θα σταματήσει πλέον, θα σταματήσει ο κάθε επισκέπτης, εννοώ επισκέπτης που θα θέλει να έρθει μάλλον με ένα γκρουπ, με ένα πούλμαν, να χρειαστεί να πιάσει η φιλενάδα τη Μουριά να καθίσει στην άκρη για να περάσει. Θα υπάρχει ένα οδικό δίκτυο που θα μπορεί να πάει να, πραγματικά να επισκεφθεί αυτό το πανέμορφο σπήλαιο που θεωρώ ότι θα είναι πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών αν διαφημιστεί κατάλληλα. Η άποψη η οποία είχα εκφράσει και στις προηγούμενες εκλογές και για μένα ήταν σημαία στο τοπικό επίπεδο είναι ότι η ανάπτυξη των μεταφορών σε κάθε επίπεδο για τη Λακωνία είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της σε κάθε επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν τόσο οι τουρίστες όσο οι μόνιμοι κάτοικοι και τα εμπορεύματα να διακινούνται όσο το δυνατόν ταχύτερα και με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το καταλάβουμε. Όσο καλύτερο οδικό δίκτυο έχουμε, όσο μεγαλύτερη σύνδεση έχουμε σε επίπεδο θαλάσσιων μεταφορών, η εκμετάλλευση, κάτι το οποίο δεν έχει δυστυχώς τεθεί ποτέ ευθέως και σοβαρά, η εκμετάλλευση του αεροδρομίου των Κυθύρων, το οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή σε ένα αεροδρόμιο με πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Και θεωρώ ότι ως Λάκωνες θα πρέπει να το θεωρούμε αναπόσπαστο κομμάτι της Λακωνίας. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστή σκέψη, αγαπητέ Παναγιώτη. Διότι δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το έχουμε. Εφόσον γίνει η προέκταση του αεροδιαδρόμου εδώ και γίνει και διεθνές το αεροδρόμιο, είναι έργο πνοής της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο για τα Κύθυρα και για εσάς, διότι θα έρχονται απευθείας. Και τώρα έρχεται πτήση από τσάρτερ, αλλά άλλο να είναι διεθνής, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν. Μπαίνει πλέον σε άλλη διάσταση Κοιτάξτε, η Νεάπολη συγκεκριμένα και τα Βάτικα βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο μεταξύ εξαιρετικών τουριστικών προορισμών. Ακριβώς. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν και αυτές το δικό τους μερίδιο στην τουριστική ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Νεάπολη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κέντρο μεταξύ μιας από τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης και του κόσμου, που είναι η παραλία του Σύρμου στην Ελαφώνησο, βρίσκεται δίπλα σε μια καστροπολιτεία η οποία είναι επισκέψιμη και μπορεί να μείνει ο επισκέπτης, που είναι η Μονεβάσια, και βρίσκεται και σε έναν από τους καλύτερους διεθνείς προορισμούς, όπως αποδεικνύεται από την τουριστική του πορεία, ο οποίος είναι τα Κύθυρα. Ακριβώς. Λοιπόν, η Νεάπολη οφείλει να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην διασύνδεση των τουριστικών αυτών προορισμών, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν περιλαμβάνεται σε αυτούς και ο Μιστράς, και να είναι στην ουσία το κέντρο το οποίο θα μπορεί να διακινεί επισκέπτες από το ένα σημείο στο άλλο. Απόλυτα σωστό, και να προσθέσω κάτι που μου διέφυγε προηγουμένως, που είπαμε, μιλήσαμε για τα δύο έργα πνοής, αποχέτευση και δρόμος Αγίου Φωκά, που πάλι άρχισε να γίνεται χρηματοδότηση από την πολιτεία, που ευθύνη της πολιτείας είχαν σταματήσει, έτσι μέχρι τώρα να το πούμε, γιατί κακά τα ψέματα, διαμαρτύρεται ο κόσμος, ίσως τα έβαζε με το Δήμο. Θεωρώ ότι η πολιτεία ήταν η τεράστια ευθύνη που σταμάτησε τη χρηματοδότηση της περιφέρειας. Της περιφέρειας, ακριβώς. Ακριβώς. Όμως ήθελα να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Δίπλα είναι η πανέμορφη Ελαφώνησος. Εξίσου ένα από τα καλύτερα και, αν θέλεις, και πιο γνωστά τουριστικά θέρετρα του καλοκαιριού και όχι μόνο. Υπάρχει το Παύλο Πέτρη. Υπάρχει μια ιστορία, αν θέλεις, και κάτω από τη θάλασσα, την οποία δεν πρέπει να την ξεχνούμε. Υπάρχει όμως και πάνω από τη θάλασσα ένα κυροβόλιο. Ναι. Έτσι. Με πλοία. Τι γίνεται με αυτό? Θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Έχω αναφερθεί και στο παρελθόν. Εμένα η θέση μου είναι θετική προς το κυροβόλιο. Πιστεύω ότι μπορεί να συνυπάρξει με τους τουριστικούς προορισμούς.
Θεωρώ ότι η απόφαση που υπήρχε για την σύνταξη ειδικού κανονισμού, ο οποίος μάλιστα περιόριζε σε πολύ συγκεκριμένο χώρο το αγκυροβόλιο, θα μπορούσε να ικανοποιεί την τροφοδοσία των πλοίων, περιορίζοντας τις όποιες άλλες, δραστηριότητες οι οποίες βάσει του γενικού κανονισμού, ο οποίος θεσμικά βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ για τον κόλπο των Βατίκων, επιτρέπει πρακτικά δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής, και νομίζω ότι ήταν μια λύση η οποία θα μπορούσε να θέσει τα πράγματα σε μια σωστή βάση. Δυστυχώς θεωρώ ότι έχει υπάρξει αρκετά μεγάλη παραπληροφόρηση για το θέμα, προφανώς με κίνητρο από κάποιους, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που εμένα με αφορά. Απλά θέλω να είμαι σαφής ότι, όπως είπα, η Νεάπολη έχει να επιδείξει ένα τουριστικό προϊόν, αλλά παράλληλα έχει να επιδείξει και ένα αστικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να είναι υποστηρικτικό σε όλους αυτούς τους μοναδικούς προορισμούς οι οποίοι βρίσκονται πέριξ αυτής. Παναγιώτη, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Μια κατασκευή μαρίνας, πιστεύεις ότι θα έδινε άλλη πνοή στην... Προφανώς. Μα αυτό ακριβώς θα ήταν και το επόμενο θέμα το οποίο θα έθετα. Άρα βλέπεις, διαβάζω τη σκέψη. Εμείς θα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να ξεφύγουμε ακόμη και από το αγκυροβόλιο, να μπορούμε να έχουμε λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες να μπορούν να εξυπηρετούν τόσο το να δέσει ένα κρουαζιερό πλοίο, όσο και προσωρινά να μπορέσει να πέσει δίπλα ένα καράβι για να... για να ανεφοδιαστεί, και παράλληλα να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και το κομμάτι μιας μαρίνας, διότι το σημείο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή τα Βάτικα σε σχέση με τη θέση του σε όλη τη Μεσόγειο είναι κομβικό και βρίσκονται ακριβώς στο κέντρο της Μεσογείου. Θα μπορούσαν να εξυπηρετούν τόσο σκάφη που ελιμενίζονται περιστασιακά, όσο και σκάφη τα οποία θα μπορούσαν να βρίσκονται εκεί για όλο το χρόνο. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για την περιοχή που επίσης δεν έχει τεθεί σοβαρά. Υπάρχει μια φοβική αντιμετώπιση, το οποίο προσωπικά δεν μπορώ να το κατανοήσω, διότι τα Βάτικα, η Ελαφώνησος και τα Κύθυρα ήταν για χρόνια περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλη σχέση με την ναυτιλία, και στο χέρι μου είναι, και θα προσπαθήσω, και το λέω με πλήρη συνείδηση, να προσπαθήσω να βοηθήσω την ανάπτυξη των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην περιοχή, προφανώς με σεβασμό προς το περιβάλλον και θέτοντας τα θέματα στη σωστή του βάση. Ας πούμε, ένα θέμα για το οποίο εγώ έχω προσωπικές βιωματικές εμπειρίες σαν παιδί αλλά και σαν μεγάλος, είναι η μόλυνση που υπάρχει από τα διερχόμενα καράβια από το Διάβλο. Η έλλειψη ευθυνόμεσης στον Διάβλο όλα αυτά τα χρόνια επιτρέπει στα διερχόμενα πλοία να μπορούν να πετάνε ό,τι θέλουν ανά πάσα στιγμή και να βρωμίζουν τις παραλίες τόσο των Κυφύρων όσο και των Βατίκων. Ναι, αλλά Παναγιώτη, συγγνώμη για να κάνουμε και διάλογο, αν μου επιτρέπεις. Ναι, αλλά έχω ακούσει πολλούς μόνιμους κατοίκους να λένε βέβαια και την άλλη πλευρά, ότι βεβαίως, όπως λες και εσύ, σαφώς καταδικαστέω και αυτό από τη Διάβλο εδώ, που αν θέλεις ρίχνουν λύματα κτλ. Πολλές φορές κτλ. Διάφορα. Ρυπαίνουν, βάσει ρωτώ, στην περιοχή. Αλλά και όταν, αν γίνονται επισκευές, δεν το ξέρω, αν γίνονται επισκευές πλοίων. Ακούστε να δείτε. Τι γίνεται? Θεωρώ εκεί. Θεωρώ ότι καταρχήν να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι δυνατόν τα Βάτικα, χωρίς καμία υποδομή, να ανταγωνιστούν αυτή τη στιγμή την αποθηκευτική ζώνη του Περάματος ή τη Σύρου στις επισκευές των πλοίων. Ένας, γιατί έχει τεθεί πολλές φορές το θέμα ότι θα μετατραπούν τα Βάτικα σε Ελευσίνα. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Καταρχήν δεν υπάρχει ο χώρος για να γίνει κάτι τέτοιο. Κατά δεύτερο λόγο, είναι τελείως ασύμφορο για τον οποιοδήποτε να δημιουργήσει, τη στιγμή που υπάρχουν να χρησιμοποιείται σε αυτή τη στιγμή υποδομές, τόσο στο Πέραμα, σοβαρές υποδομές, όσο και στη Σύρο, να έρθει, δεν θα μιλήσω καν για τα παραλία της Τουρκίας, έτσι, να έρθει... Να κάνει κάποιες καταστάσεις, έτσι, μάλιστα, κατάλαβα, κατανοητό. Λοιπόν, δεύτερο, αυτή τη στιγμή, με την προσπάθεια μιας μερίδας
της τοπικής κοινωνίας να αποτρέψει τον ειδικό κανονισμό, βρίσκεται σε ισχύ ο γενικός κανονισμός, ο οποίος επιτρέπει να γίνονται περιστασιακά κάποιες εργασίες. Συγκεκριμένες, λοιπόν, συγκεκριμένες, έτσι. Ορίστε. Συγκεκριμένες, λέω όμως, ε. Συγκεκριμένες εργασίες, οι οποίες όμως είναι με βάση το γενικό κανονισμό. Ναι, αυτό λέω, είναι συγκεκριμένες. Είτε στην Ελευσίνα, είτε στο Πέραμα, είτε στη Σύρο, είτε οπουδήποτε. Λοιπόν, θεωρώ ότι σε ουσιαστικό επίπεδο σοβαρές εργασίες δεν γίνονται στην περιοχή και δεν υπάρχει όφελος για ένα πλοίο να εκτελέσει αυτές τις εργασίες στα Βάτικα. Περιστασιακά πιθανά να μπορούν να γίνουν, αλλά προσωπικά δεν είμαι υπέρ στο να γίνονται. Μάλιστα, κατανοητό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως προσπαθώ να πω ότι η τοπική κοινωνία θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να στηρίξει το να μπει το πλαίσιο, και το πλαίσιο δεν είναι η συνεχής άρνηση. Διότι αυτό, και θα ήθελα να το τονίσω, η δικιά μου η αίσθηση όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων, η οποία είναι διαρκώς αρνητική στην οποιαδήποτε επένδυση προτείνεται στην περιοχή, η οποία εμποδίζει την όποια ανάπτυξη. Ξέρετε κάτι, εμένα η θέση μου είναι ότι όποιος έχει με διαφάνεια τη δυνατότητα να φέρει μια σοβαρή επιχειρηματική πρόταση, ακόμα και αν στο τέλος την απορρίψουμε, πρέπει σαν κοινωνία να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε την κουλτούρα να την ακούσουμε, να την αξιολογήσουμε και να μπορέσουμε, αν έχουμε κάποια αντεπιχειρήματα, να την αντικρούσουμε ή να την απορρίψουμε. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά να υπάρχει άρνηση εξ αρχής. Από όλα να δημιουργείται, να δημιουργούνται διάφορες θεωρίες συνωμοσίας και να θεωρούμε ότι όλος ο κόσμος και όλοι οι φίλοι συνωμοτεί για να καταστρέψει τα Βάτικα, τα Κύθυρα, την Ελαφώνηση του Δαμαθιού. Κατανοητό. Πάμε τώρα να πούμε και για το ποτάμι. Πάμε. Τι ευελπιστείτε, αν θέλεις, Παναγιώτη, σε τι ποσοστό περίπου προβλέπετε? Εμάς ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να είμαστε, αν είναι δυνατόν, η τρίτη δύναμη. Είναι δύσκολα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αρκετή πόλωση, υπάρχει συσπήρωση λόγω των μεγάλων αστοχιών της σημερινής κυβέρνησης, υπάρχει μια φοβία του κόσμου που την οδηγεί πολλές φορές στο να επιστρέψει σε αποτυχημένες λύσεις των παλαιότερων κομμάτων, η οποία είναι αλήθεια ότι μας συμπιέζει. Εμάς ο στόχος μας είναι να είμαστε μεταξύ 5 και 10%. Μάλιστα. Το 10 βέβαια η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα στιγμή είναι αρκετά αισιόδοξο. Θεωρώ ότι ένα ποσοστό γύρω στο 7% θα είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για μας, που θα μπορέσει να μας δώσει τη δύναμη να παίξουμε έναν ρόλο καταλύτη σε μια κυβέρνηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συνεργασίας, μια κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος για να μπορέσει να φέρει το δύσκολο έργο που μας περιμένει μετά τις 21 του Σεπτέμβρη. Αγαπητέ φίλε Παναγιώτη Κρανιδιώτη, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έκανες κάποιες περιοδίες και ομιλίες, αν θέλεις, έχεις προγραμματίσει παράδειγμα π.χ. στη Νεάπολη, στα χωριά πάνω, τώρα που ζουν το δικό τους δράμα οι κάτοικοι? Υπάρχουν οικογένειες που έχουν καταστραφεί ολοτελώς, το 100%. Το τελευταίο διάστημα βρίσκομαι συνεχώς σε επαφή με τους ανθρώπους της περιοχής, τόσο εδώ όσο και στην ευρύτερη Λακωνία, στην Αρεόπολη, στα χωριά του Πάρνωνα, και προσπαθώ να έρθω σε επαφή με τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν, και αυτοί να είναι, αυτό που αισθάνομαι από όλους είναι ότι είναι αρκετά μπερδεμένοι, έχουν κουραστεί πάρα πολύ με όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις. Και ειλικρινά νιώθω πολλές φορές ότι περιμένουν να ακούσουν κάτι ελπιδοφόρο και κάτι την ίδια στιγμή όμως ουσιαστικό και ρεαλιστικό. Ο κόσμος έχει βαρεθεί πια τα μεγάλα λόγια. Δεν πιστεύει πια ότι υπάρχουν μαγικά ραβδιά που θα δώσουν λύση. Έχει αντιληφθεί ότι έχουμε ένα Γολγοθά μπροστά μας, και θεωρώ ότι θα στηρίξει προσπάθειες όπως η δική μας, που τουλάχιστον δεν είπαμε ψέματα, αν και κατηγορηθήκαμε πολλές φορές
για αυτή μας την αδυναμία. Την άρα, αδυναμία άρα, που άρα, ψέματα. Άρα, Παναγιώτη, αν στηρίξει λοιπόν εσάς και έρθείτε τρίτη δύναμη και συμμετέχετε στην επόμενη κυβέρνηση, τι δεσμεύεστε να κάνετε για όλους αυτούς, όλες αυτές τις οικογένειες που σήμερα είναι στον δρόμο? Καταρχήν, θεωρούμε ότι το πολύ σημαντικό που πρέπει να γίνει είναι να εκκινηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η οικονομία. Για να μπορέσει να πάρει τη σύνταξή του ο συνταξιούχος, για να μπορεί να υπάρχει νοσοκομείο, για να μπορεί να υπάρχει σχολείο, για να μπορούν να υπάρχουν, να υπάρχει το κοινωνικό κράτος στο οποίο ζούμε όλα αυτά τα χρόνια, θα πρέπει να υπάρχουν τα χρήματα για να το στηρίξουν. Ξέρετε, πολλές φορές ακούω να γίνουν προσλήψεις, λέει. Πώς είναι δυνατόν να γίνουν προσλήψεις αν δεν υπάρχουν τα χρήματα? Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει πάντα να υπάρχουν τα λεφτά. Άρα το πολύ σημαντικό είναι να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία. Για να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία, θα πρέπει να υπάρχει ένα στοιχειωδώς λειτουργικό κράτος. Άρα, για μας είναι πολύ σημαντικό να γίνουν άμεσα οι ριζικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, θα στεναχωρήσω κάποιους με αυτό που θα πω, περιέχονταν και στο πρώτο μνημόνιο, περιέχονταν και στο δεύτερο μνημόνιο, περιέχονται και στο τρίτο μνημόνιο. Και δυστυχώς και να ευχηθώ να μην συμπεριληφθούν σε κάποιο τέταρτο μελλοντικό. Ξέρετε κάτι, θα υπάρχει και σε τέταρτο και σε πέμπτο, μέχρι κάποια στιγμή να μας βαρεθούν και να μας πούν ότι από τη στιγμή που δεν θέλετε να γίνετε κράτος, δεν μπορούμε εμείς με μνημόνια να σας επιβάλλουμε. Παναγιώτη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, μια ερώτηση καταρχήν και κάτι άλλο να κλείσω κι εγώ μετά. Τάκη. Αν έχει έρθει σε επαφή με προσώπους συλλόγων για το θέμα των κυροβολίων, έχει ακούσει τις θέσεις? Έχεις έρθει σε επαφή εσύ με εκπροσώπους των συλλόγων σχετικά με τον κυροβολίο? Έχουμε συζητήσει για τον κυροβόλιο. Σχετικά με τον κυροβόλιο. Για το θέμα του κυροβολίου, δυστυχώς κάποιοι σύλλογοι το βλέπουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ εμένω στις θέσεις μου και στις προσωπικές και θέσεις. Μάλιστα, νομίζω ότι μας το ανέλησες λεπτομερέστατα. Παναγιώτη, να κλείσουμε με άλλη μια ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Παρακαλώ. Το κέντρο υγείας. Έρχεται ένα πανέμορφο κέντρο υγείας, μιας που μιλάμε για Βάτικα. Δυστυχώς πολλές φορές το βλέπουμε να αποδυναμώνεται, παλαιότερα με ασθενοφόρα, κάποτε με γιατρούς, το νοσοκομείο των Μολάων και αυτό κάπως έτσι. Τι γίνεται? Λοιπόν, θέτε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αυτή τη στιγμή αφορά όλη την κοινωνία της Λακωνίας. Είχαμε συνάντηση πριν από μία εβδομάδα και στο νοσοκομείο της ΠΑΡΤΣ με τη διευθύντρια για αυτό το θέμα. Κοιτάτε να δείτε, η κατάσταση της υγείας στη Λακωνία είναι τραγική. Συγγνώμη, Παναγιώτη, συγγνώμη, στη Λακωνία είναι τραγική? Στη Λακωνία είναι τραγική. Γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα τι είναι? Στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι σε πολλές περιπτώσεις, αλλά ειδικά σε εμάς η κατάσταση είναι τραγική. Και είναι τραγική γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή υποδομές υγείας, όπως αναφέρατε, έχουμε το κέντρο υγείας της Νεάπολης, έχουμε το νοσοκομείο των Μολάων, έχουμε το νοσοκομείο της Σπάρτης, και δυστυχώς η πρακτική η οποία ακολουθείται όταν κάποιος χτύπα ξύλο, πάθει κάτι, είναι να καλέσει κάποιο ασθενοφόρο ή να βρει κάποιους γνωστούς, να πάει στην Αθήνα και να νοσηλευτεί εκεί. Όλα δυστυχώς υπολειτουργούν και λειτουργεί ένα ιδιότιμο σύστημα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγείας, το οποίο είναι και αυτό που εμπιστεύεται ο κόσμος. Εγώ θέλω να λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι και δεν θέλω να κρυβόμαστε. Για κάποια στιγμή στη Λακωνία πρέπει να μάθουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τα νοσοκομεία της Λακωνίας και ξέρει ότι αν χτύπα ξύλο του τύχει κάτι, αυτό που θα τον σώσει θα είναι το να πάει όσο δυνατόν γρηγορότερα στην Αθήνα. Λοιπόν, άρα. Έχει, χωρίς, Παναγιώτη, συγγνώμη, χωρίς να πούμε όμως, θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω εν μέρη, έχει και πολύ καλούς και αξιόλογους γιατρούς και στο κέντρο υγείας εσάς και στους Μολάους και δεν στη Σπάρτη. Ποτέ γι' αυτό. Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Έτσι. Προσέξτε, να το υπάρχει. Τονίσουμε, να μην το ακούσει κάποιος. Δεν ποτέ γι' αυτό. Ναι. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι... Τα μέσα ίσως, τα μέσα προφανώς εννοείται, ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα. Όταν δεν υπάρχουν γάζες, μα γι' αυτό σου είπα προηγουμένως, ότι μόνο στη Λακωνία, αφού γενικά σε όλη την Ελλάδα, όταν του αλλονού έλα στο νοσοκομείο, παράδειγμα, με τις γάζες και με τη σύρκα κτλ. Αν μου επιτρέπετε για να μπορέσουμε να... Μόνο κλείνουμε λίγο σύντομα, γιατί κλείνουμε. Σύντομα. Θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή το ρόλο που θα πρέπει να παίζει το κέντρο υγείας,
το νοσοκομείο των Μολάνων και το νοσοκομείο της Πάρτης. Θα πρέπει να δούμε πώς ένας άνθρωπος ο οποίος χτύπα ξύλο παθαίνει κάτι στην Νεάπολη βρίσκεται σε μία μονάδα εντατικής θεραπείας σε σύντομο χρονικό διάστημα και ποιο θα είναι το αμέσως επόμενο στάδιο στο οποίο θα πρέπει να νοσηλευτεί. Μπορεί να μην είναι καν στη Σπάρτη, μπορεί να είναι αυτό στην Τρίπολη. Θα πρέπει όμως όλα τα ενδιάμεσα στάδια να δίνουν την περίθαλψη και το επίπεδο της περίθαλψης, το οποίο θα πρέπει να είναι ποιοτικά σε υψηλό επίπεδο και ας μην είναι σε όλα τα... Ακριβώς. Και όχι μόνο να πληρώνεις φορές ο εργαζόμενο και ο... Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να δώσουμε βάρος στη δημιουργία σοβαρής μονάδας εντατικής θεραπείας, ώστε να μπορούμε να γλιτώνουμε τους ανθρώπους σε σύντομο χρονικό διάστημα και να έχουμε σοβαρή ΜΕΦ τόσο στους Μολάους όσο και στη Σπάρτη. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει και ένα καλό δίκτυο του ΕΚΑΒ, ώστε να μπορούν στη συνέχεια τα περιστατικά να κλιμακώνονται. Τα σοβαρά να μεταφέρονται άμεσα. Να διεκδικούμε δηλαδή, και θέλω να καταλήξω, να διεκδικούμε να έχουμε ένα πλήρες νοσοκομείο στη Νεάπολη, ένα πλήρες νοσοκομείο στους Μολάους, ένα πλήρες νοσοκομείο στη Σπάρτη. Θεωρώ ότι είναι ουτοπικό και πιθανά με τα οικονομικά που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα, ίσως δεν είναι και βιώσιμο. Ενώ ένα μοντέλο το οποίο εκμεταλλεύεται σωστά τις υποδομές υγείας και το ανθρώπινο δυναμικό, το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νομό, θεωρώ ότι μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα. Κατανοητό. Παναγιώτη, τελειώνοντας, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και να σου θυμίσω το εξής, ότι εύχομαι να εκλεγείς. Εάν εκλεγείς, να ξέρεις ότι επειδή έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στα Βάτικα και στη Λακωνία, θα σου, όπως το είπα και σε άλλον υποψήφιο, θα σου γκρινιάζω συνέχεια για το καλύτερο, για ένα καλύτερο αύριο. Δικαιούνται ένα καλύτερο αύριο οι Βατικιώτες, δικαιούνται οι Λάκωνες. Θα είναι χαρά μου να μου γκρινιάζετε κι εσείς και όλοι οι Λάκωνες, για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε και να κάνουμε κάθε φορά το καλύτερο και να μπορούμε να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας. Και να είμαστε στη διάθεσή σας, είτε εκλεγώ είτε όχι. Ακριβώς. Για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία, καλή περιοδία και καλή επιτυχία να έχεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.